Γεια σας Tech Guys, καλωσορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αυτή τη φορά θα σας παρουσιάσουμε την κάρτα γραφικών Nvidia GTX 960 και πιο συγκεκριμένα την aftermarket λύση της MSI. Η συγκεκριμένη θεωρείται μία από τις καλύτερες budget λύσεις για αυτούς που θέλουν αξιοπρεπείς επιδόσεις γραφικών χωρίς μεγάλο κόστος. Τι προσφέρει όμως η aftermarket λύση της MSI? Αρχικά έρχεται με το δικό της design, το οποίο προσφέρει καλύτερη ψήξη χάρη στο thermal armor που διαθέτει. Επιπλέον φτάνει στα χέρια σας με εργοστασιακό overclock για καλύτερες επιδόσεις. Πιο συγκεκριμένα, το stock clock είναι στα 1178 MHz με boost clock στα 1241. Ας μιλήσουμε όμως για τα τεχνικής φύσεως θέματα. Η 960 έρχεται με το chip αρχιτεκτονικής Maxwell και το όνομα μοντέλου αυτού είναι το GM206, το οποίο χρησιμοποιεί και η GTX 950. Ωστόσο, η Nvidia ρίχνει στο τραπέζι κάποιες καινούργιες τεχνολογίες, οι οποίες είναι Nvidia G-Sync, DirectX 12, GPU Boost 2, SLI, CUDA, OpenGL 4.4, Nvidia MFAA Technology και Dynamic Super Resolution. Ας πούμε δύο λόγια για τις πιο βασικές. Πρώτα, το G-Sync είναι μια λειτουργία των καρτών της Nvidia, η οποία αν συνδυαστεί με μια οθόνη ίδιας τεχνολογίας, προσφέρει καλύτερα frame rates χωρίς lag. Συνεχίζοντας, το DirectX 12 είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο προσφέρει καλύτερο performance για τα γραφικά για τους χρήστες που λειτουργούν Windows. Το GPU Boost 2 είναι μια λειτουργία της κάρτας που αν συνδυαστεί με μια καλή ψήξη, μπορεί αυτόματα να αυξήσει τα MHz του ρολογιού της κάρτας, κάτι σαν αυτόματο overclock. Αξίζει να αναφερθεί πως η 960 όπως και η 950 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως SLI μόνο με μία κόμμα. Δηλαδή απορρίπτεται το 3-way και το 4-way. Τέλος, για όσους χρειάζονται την κάρτα γραφικών για λόγους εργασίας, η κάρτα προσφέρει 1024 CUDA cores, τα οποία βοηθούν τα προγράμματα που χρησιμοποιούν και αυτά CUDA. Επειδή όμως σας κουράσαμε με το πολύ μπλα μπλα, ας περάσουμε στο unboxing. Ανοίγοντας το κουτί, αντικρίζουμε ένα μαύρο φάκελο με το logo της MSI και ακριβώς από κάτω εμφανίζονται τα προστατευτικά της κάρτας. Πασχίζοντας να ανοίξουμε το φάκελο και αφού τελικά τα καταφέρνουμε, βλέπουμε έναν αντάπτορα DVI σε VGA, το CD των drivers και το manual. Εκτός από το πολύ ωραίο design, βλέπουμε τους δύο 90mm ανεμιστήρες και από κάτω τους τα δύο heat pipes που είναι υπεύθυνα για την ψήξη της κάρτας. Παρακολουθώντας τα πλάνα, διακρίνουμε το PCB της κάρτας, όπου είναι παραπολεμένο διότι δεν προστατεύεται από ένα backplate. Η συνδεσιμολογία της κάρτας προσφέρει 3 DisplayPort, ένα HDMI και ένα DVI. Η κάρτα καταλαμβάνει 2 slots στο κουτί και η διαστάση της είναι 27,3 cm σε μήκος και 13 cm στο ύψος. Επίσης, η 960 θα χρειαστεί χωρίς επιπλέον overclock περίπου 120W με προτινόμενο τροφοδοτικό στα 400W.
άποψή μας είναι μια πολύ καλή budget λύση για όσους ψάχνουν απόλαυση στα games με max γραφικά και full HD ανάλυση. Καλό gaming!